παρά τα προβλήματα εξακολουθεί να διατηρεί δυναμική και μάλιστα ακόμη και εν μέσω ενεργειακής κρίσης και ανατιμήσεων να κρατάει όχι απλά μικρή απόσταση αλλά να εξισώνεται με μια χρονιά που για τις εξαγωγές του νησιού χαρακτηρίστηκε χρονιά ρεκόρ που δεν ήταν άλλη από το 2021. Τα στοιχεία του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης για το πρώτο επτάμηνο του 2022, παρά τις όποιες επιμέρους απώλειες, αθρηστικά δείχνουν ότι κρατήθηκαν δυνατά. Ενώ σε επίπεδο εκατομμυρίων τόνων καταγράφηκε μείωση της τάξης του 4,82%, αφού από 286.790 τόνους το 2021, το αντίστοιχο διάστημα του 2022, οι εξαγωγές αφορούσαν 272.000 τόνους 955, σε χρήματα έγινε η ανατροπή υπέρ του 2022, αφού από 395 εκατομμύρια το 2021, το πρώτο επτάμηνο του 2022, το ποσό σε σχέση με το 2021, αυξήθηκε κατά 100.000 ευρώ. Νομίζω λοιπόν ότι με βάση αυτές τις δυσίωνες καταστάσεις που ζουν οι Κρήτες εξαγωγής, για άλλη μια φορά κατάφεραν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες των καιρών και να κάνουν το καλύτερο δυνατό, συντελώντας στην αναβάθμιση αλλά και στην ενίσχυση της κρητικής οικονομίας. Ανακατηγορία πάντως, μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στο ελαιόλαδο, αφού από τους 48.522 τόνους και τα 158,9 εκατομμύρια ευρώ του 2021, το πρώτο επτάμηνο του 2022, με μια μεταβολή που άγγιξε το 15,29% σε χρήματα και 29,41% σε τόνους, οι εξαγωγές ελαιολάδου συγκέντρωσαν 134,60 εκατομμύρια ευρώ και αφορούσαν 34.250 τόνους. Σε όγκο είχαμε μεγαλύτερη πτώση, αλλά λόγω της αύξησης της τιμής του ελαιολάδου, αυτό κατάφερε να καλύψει τη διαφορά. Μια μεταβολή προς τα κάτω που άγγιξε σε ευρώ το 7,16% και σε τόνους το 13,08% και σχετίστηκε με την πτώση κυρίως του ελαιολάδου, καταγράφηκε συνολικά στα τρόφιμα το 2022, όμως ο τομέας που φάνηκε να πετυχαίνει σημαντικές αυξήσεις ήταν τα χημικά και τα πλαστικά που εμφάνισαν άνοδο 25,76% και από 92 εκατομμύρια ευρώ το 2021 πέτυχαν το πρώτο επτάμηνο του 2022 115,70 εκατομμύρια ευρώ. Θεωρώ με βάση τις προβλέψεις ότι το 2022 ίσως καταφέρουμε να ξεπεράσουμε την καλύτερη χρονιά που ήταν το 2021. Αν αναλογιστεί κάποιος τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που υπάρχουν τόσο από πλευράς οικονομίας, πολέμου, αύξηση του μεταφορικού κόστους, του ενεργειακού κόστους και της έλλειψης εργατικού δυναμικού. Ξεκάθαρος ότι τα στοιχεία από τους τελευταίους 5 μήνες του χρόνου θα αλλάξουν προς το καλύτερο, ακόμη πιο δυναμικά την εικόνα των εξαγωγών, εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης, που διευκρίνησε ότι τα στοιχεία είναι ενθαρρυντικά, όχι μόνο γιατί εν μέσω ενεργειακής κρίσης και ανατιμήσεων οι εξαγωγές έχουν διατηρήσει τη δύναμή τους, αλλά και γιατί το 2021 με το οποίο γίνεται σύγκριση ήταν μακρά η χρονιά ρεκόρ για τις εξαγωγές του νησιού. Οι εξελίξεις φαίνεται ότι θα πάμε σε ένα νέο ιστορικό ρεκόρ και όπως σωστά διαπιστώσατε, δεν είναι η καλύτερη χρονιά. Υπάρχουν πάρα πολλοί απρόβλεπτοι παράγοντες μέχρι πριν από λίγο καιρό, που όταν τελείωνε η πανδημία, που θεωρούσαμε ότι μπαίνουμε σε μια εποχή κανονικότητας, δεν ήξερε κανένας τι θα συμβεί στην παγκόσμια οικονομία.